Οφείλω να σας καταθέσω την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευθέας, με την οποία εκφράζεται η άποψη ότι η απολυτοποίηση η οποία γίνεται, γίνεται βία και γρήγορα και δημιουργεί μια σειρά διαδικασιών, προβλημάτων στην περιοχή που είτε έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας, είτε έχουν να κάνουν με τις αποκαταστάσεις των αδερφών, είτε έχουν να κάνουν με το ΑΕΠ της περιοχής που μειώνεται τραγικά σε σχέση με την επιλογή αυτή. Για το σκοπό λοιπόν αυτό θα σας καταθέσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επαναλαμβάνονταν ομόφωνη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας καταθέσω επίσης, γιατί ο Δήμος Ελευθέας δεν έμεινε άπραγος, πραγματοποίησε μια ημερίδα διεπιστημονική με διεκεκριμένους επιστήμονες εισηγητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από Έλληνες που διαπλέκονται στο εξωτερικό, που με μια σειρά παρεμβάσεων και εισηγήσεων αναλύσαμε τι πρέπει να γίνει όλο το επόμενο διάστημα, τι ευκαιρίες υπάρχουν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Τα συμπεράσματα λοιπόν για το μέλλον της ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία θα σας δοθούν επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή και σε φυσική μορφή, ώστε να τα έχετε σε πρώτη ζήτηση. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019 για κλείσιμο των λειτουργικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 28, ο Δήμος Ελευθέας τοποθετήθηκε, αγαπητέ Κωστή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και προσπάθησε μέσω συναντήσεων, επαφών, ενημερωτικών ημερίδων και δράσεων να επιχειρηματολογήσει και να κάνει γνωστή τη δική του θέση και άποψη αναφορικά με το συγκεκριμένο σχέδιο, η οποία ήδη σας την έχω πει. Είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έως σήμερα, και για λόγους πιθανόν έχουν να κάνουν και με την πανδημία που έπληξε όχι μόνο τον τόπο μας, αλλά παγκόσμια όλα τα κράτη, δεν έχει κατατεθεί το master plan από πλευρά της κυβέρνησης, το οποίο αναμένουμε με αγωνία για να δούμε με βάση τους άξονες της ανάπτυξης τι προτείνεται για πλευρά της κυβέρνησης. Ως Δημοτική Αρχή εμείς δηλώνουμε για άλλη μια φορά την προσήλωσή μας στη διατήρηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για χρόνο όχι μικρότερο της δεκαετίας από το 28 και μετά, και το επιθυμητό είναι αυτός ο χρόνος να μεταφερθεί ως ορίζοντας πλησιάστα στο 2050. Προσβλέπουμε σε μια ισχυρή βιομηχανική περίοδο ανάπτυξης για την περιοχή και τη χώρα, μια περίοδο που περιβαλλοντικά θα είναι ευαίσθητη και θα προσφέρει οικονομική ευμάρεια στους κατοίκους και στην περιφέρεια. Μια περίοδο που θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς η ενέργεια του και παραμένει βασικός παράγοντας της βιομηχανικής παραγωγής της άνοιξης της Ελλάδας. Παράδειγμα, επιτρέψτε μου να σας πω, τι νόημα έχει να είναι μηδενική ελληνική συμμετοχή από τις μονάδες της εγχώριας, όταν το 30% που κάνουμε εισαγωγή είναι από τις λυθικές μονάδες δίπλα μας στα Σκόπια. Ποιο είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που διαφαίνεται στο να εισάγουμε ενέργεια που γίνεται από την Κρήτη μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, αλλά να αφήνουμε τον φθηνό και εγχώριο την Κρήτη και να μην τον εκμεταλλευόμαστε. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι είναι λάθος να δαιμονοποιούμε ένα φθηνό εγχώριο καύσιμο και να εξυψώνουμε το πολλαπλώς ακριβότερο εισαγόμενο και πολλές φορές με μια κατάσταση να δημιουργεί εξάρτηση φυσικό αέριο που θα έρχεται στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία για μας είναι μια διαδικασία που ζητούμε από όλους τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, να ξαναγίνει σχεδιασμός και να ξανασκεφτούμε ποια είναι η προσπάθειά του. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην επόμενη μέρα, και πριν ακόμη δούμε το business plan της κυβέρνησης, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια σε κάποιους άξονες να έχουμε προτάσεις έτοιμες για την επόμενη μέρα.
Οι άξονες αυτοί κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με το πώς θα διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας που χάνονται από το κλείσιμο των ορυχείων και των ακολουθητικών σταθμών, πώς θα ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις στην εκπαίδευση που θα δώσουμε αναπτυξιακή πορεία στον τόπο, και όλα αυτά συνυφασμένα μέσα από ένα αστικό και βιομηχανικό περιβάλλον στο Δήμο Ελευθέας, μέσα από τον πολιτισμό, με δράση για τον πολιτισμό, ευκαιρίες για τον αθλητισμό, αλλά και διασφαλίζοντας ένα πράγμα το οποίο πριν από λίγα χρόνια φάνταζε να είναι δύσκολο και γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Την επιτάχυση των μετεγκαταστάσεων των κοινοτήτων που ήδη έχουν μετεγκατασταθεί ή βρίσκονται σε φάση μετεγκατάστασης με κριτήρια της πράσινης ανάπτυξης. Θυμίζω ότι ο Δήμος Ορβέας έχει τη μετεγκατάσταση του Κομάνου που εδώ και μία εικοσαετία αγωνίζεται να την υλοποιήσει. Ήδη το ρηχείο του Κομάνου βρίσκεται σε διαδικασία που τελειώνει. Είναι η μετεγκατάσταση του Τελεώνα μιας κοινότητας στην άκρη του Δήμου μας, που επίσης εδώ και χρόνια πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι η πρόσφατη μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής, που ήδη το ρηχείο της αναπτύσσεται, είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο επισκεφθήκατε και το φοδοτή της λειτουργία μονάδας της ΔΕΗ τώρα, και είναι και η μετεγκατάσταση των αναργύρων μιας γειτονικής κοινότητας που βρίσκεται στην περιφερειακή, είναι από τα Φλόρινα αυτή τη στιγμή, αλλά που οι κάτοικοι της έχουν επιλέξει να μετεγκατασταθούν σε περιοχή του Δήμου Ελευθέως. Για μας λοιπόν αυτά είναι ένα στοίχημα. Και είναι στοίχημα γιατί για την εκπαίδευση προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα σας τα παραδώσω σε επόμενα, γιατί και για την απασχόληση, αλλά και για όλους τους τομείς, να μην τα πω αναλυτικά και πάρω πολύ χρόνο, θα σας τα παραδώσουμε όλα για να τα έχετε και να ξέρετε ποιες είναι και οι προτάσεις του Δήμου Ορβέας σε αυτή την προσπάθεια. Επιτρέψτε μου μόνο μία μικρότερη αναφορά, ξεχωρίζοντας από όλα αυτά, στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΕΒΑΛ, όπου εκεί υπάρχει και το βιοπάτι της Πολεμαΐδας, για το οποίο είχαμε την ευκαιρία μια μικρή αλλά πρώτη κουβέντα να κάνουμε παρουσία και του κοινού περιφερειακού τη Δευτέρα στην περιφέρεια, όπου εκεί υπάρχουν χώροι, είναι ένας χώρος πολλών στρεμμάτων, 2.000 περίπου, από τα οποία κάποια είναι με σχέση με το ΒΙΟΠΑ, κάποια άλλα με άλλες δράσεις που προτείνουμε, όπως το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, για το οποίο έχει γίνει παρουσίαση στον υφυπουργό, στον κ. Χαρδαλιά, τότε ήταν ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Θα σας τα παραδώσουμε όλα αυτά για να έχετε την άποψη ποια είναι η θέση του Δήμου Ορδέας και για την απολυτοποίηση, αλλά για την επόμενη μέρα. Ευελπιστώ, δεν ανοίγουν καθόλου τα θέματα του καθένα ξεχωριστά, ότι στην πορεία της κουβέντας μας θα τα πιάσουμε όλα και θα συζητήσουμε.